Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Εκπομπή Beep Beep εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Βασίλης Αρεμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Μέχρι τις 4.30 μείνετε συντονισμένοι γιατί σήμερα το θέμα έχει αυτοκινητιστικό ενδιαφέρον. Και έχει αυτοκινητιστικό ενδιαφέρον διότι θα κάνουμε μια συνέντευξη, αποκλειστική συνέντευξη με τον ιδρυτή του περιοδικού 4 Τροχή, του ιστορικού αυτού περιοδικού 4 Τροχή. Έχουμε πει αρκετά πράγματα για το συγκεκριμένο περιοδικό. Έβγαινε για 40 χρόνια στα περίπτερα, σταμάτησε η λειτουργία. Τώρα το ξαναείδαμε στα περίπτερα. Γενικότερα ένα περιοδικό με το οποίο έχουν μεγαλώσει όλοι οι λάτρεις του αυτοκινήτου. Ένα περιοδικό με άποψη. Όμως η νέα γενιά του περιοδικού 4 Τροχή άλλαξε. Άλλαξε γιατί αν πέσει στα χέρια του οποιοδήποτε, κάποιος ο οποίος θα πάει στο περίπτερο για να αγοράσει το συγκεκριμένο περιοδικό, θα διαπιστώσει με έκπληξη ότι μέσα σε αυτό δεν βρίσκεται ο ιδρυτής του, αυτός ο οποίος έχει συνδυάσει το όνομά του με το περιοδικό 4 Τροχή, ο Κώστας ο Καβαθάς. Με τον Κώστα Καβαθά θα συνομιλήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί του. Έχουμε μείνει πάρα πολλά πράγματα εδώ στην εκπομπή, όμως πριν περάσουμε στην συνομιλία μαζί του και στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε, πάμε να δούμε έτσι ένα πολύ γρήγορο βίντεο με φωτογραφίες από τον ίδιο αλλά και από το περιοδικό το οποίο έχει γράψει πραγματικά ιστορία στο κομμάτι του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Του περιοδικού, του γνωστού περιοδικού 4 Τροχή, περιοδικό για το αυτοκίνητο, αλλά η τρέλα με τα αεροπλάνα, με τα μαχητικά αεροσκάφη φυσικά δεν κρύβεται, γι' αυτό είδατε και εικόνες και πλάνα από τον Κώστα Καβαθά, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε μαχητικό αεροσκάφος. Καταρχήν, δεν ξέρω, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα. Μας ακούει ο Κώστας Καβαθάς, καλησπέρα. Σας ακούω, ναι, καλησπέρα. Πάμε, θέλω να μιλήσουμε σήμερα για 4 Τροχούς, να αφιερώσουμε λίγο την εκπομπή στο περιοδικό, με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι με αυτό το περιοδικό. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στο να ξεφυλίζουμε, να βλέπουμε τα καινούργια μοντέλα, να βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία μπορούμε να τα αγοράσουμε, αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε και να διαμορφώνουμε γενικότερα μία άποψη γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου. Θέλω να κάνουμε μία αναδρομή. Δεν θα έλεγα ότι ήταν μόνο γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου. Είπα στην αρχή και όχι μόνο. Εντάξει. Να το τονίζουμε αυτό. Γιατί να τονίζουμε και ένα περιοδικό με άποψη. Το είπα και στην αρχή, λίγο πριν κάνουμε την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας. Ωραία. Μιλάμε για ένα περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί 40 χρόνια. Ένα περιοδικό. Και θα ήθελα να κάνουμε μία αναδρομή στο πώς ξεκίνησε αυτό το περιοδικό. Πώς τα βάλατε κάτω και πώς πήρατε την απόφαση να βγείτε στο περίπτερο. Τι συνέβη στην πορεία και φτάσαμε στο σημείο να μην δούμε τους 4 Τροχούς στο περίπτερο. Όχι, νομίζω ότι οι 4 Τροχοί είναι στο περίπτερο. Εγώ δεν είμαι. Εσείς πήγατε κατευθείαν στο ψητό. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να μάθει και ο κόσμος. Ό,τι θέλετε, ναι.
Πώς βγήκε, ήμουν στο Auto Express αρχισυντάκτης, που ήταν το πρώτο έτσι, πιο σύγχρονο σχετικά περιοδικό για αυτοκίνητα, που βγήκε το 1967, και ήμουν αρχισυντάκτης του στην εταιρεία τότε που το έβγαλε, που λεγόταν Helen News, που έβγαζε την εφημερίδα Express, και νομίζω ότι ακόμα τη βγάζει. Και δημιουργήθηκαν τα γνωστά, οι γνωστές διαφωνίες ανάμεσα στους εκδότες και στους δημοσιογράφους, και δύο χρόνια μετά έφυγα από το Auto Express, και ένα χρόνο μετά από την αποχώρησή μου η γυναίκα μου, η Σοφία, μου είπε να βγάλουμε ένα περιοδικό μόνοι μας, και βγήκαμε στο πεζοδρόμιο και εγώ και αυτή μαζί με κάποιους συνεργάτες, οι οποίοι δεν βγήκαν στο πεζοδρόμιο, εμείς βγήκαμε για να μαζέψουμε, όπως λέγαμε τότε, ρεκλάμες, και τον Οκτώβριο του 1970 κυκλοφόρησαν οι τέσσερις τροχοί. Δεν ήταν πολύ μεγάλη απόφαση να φτιάξετε ένα περιοδικό. Και μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 70, όπου το αυτοκίνητο δεν ήταν καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Όχι, μα δεν ήταν. Αυτό που σας είπα, έτσι. Εγώ δεν έβγαλε ένα περιοδικό για αυτοκίνητα. Στο πρώτο εν λευκό γράφω ότι αυτό είναι ένα περιοδικό για ανθρώπους και αυτοκίνητα. Όχι για αυτοκίνητα και ανθρώπους. Τα αυτοκίνητα είναι λαμαρίνες, βαμμένες. Στην πορεία όμως εφάνηκε ότι αυτό το περιοδικό ήταν και για ανθρώπους. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι από την αρχή ήταν. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο. Στη συνείδηση όμως του κόσμου είναι ότι αυτό το περιοδικό είναι ένα αυτοκινητικό περιοδικό. Πώς θα κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γνώμη όλου του κόσμου. Σωστά. Εγώ χρησιμοποίησα τους τέσσερις τροχούς σαν προκάλημα για να πω άλλα πράγματα. Και δεν ήταν οι τέσσερις τροχοί, ήταν άλλα 18 περιοδικά που βγήκαν από τις τεχνικές εκδόσεις, τις παλαιές τεχνικές εκδόσεις. Αυτές οι οποίες γεννήθηκαν το 1970, τον Οκτώβριο, και πέθαναν οριστικά το 2006 όταν πουλήθηκαν σε μια άλλη εκδοτική εταιρεία. Όταν λέτε πέθαναν, πάμε λίγο να φτάσουμε πέθανε. Σε εκείνο το σημείο. Ναι. Για ποιο λόγο οι τέσσερις... Από δικά μου λάθη. Έκανα λάθη εγώ επιχειρηματικά. Δεν ήμουν καλός επιχειρηματίας και δεν είχα φαίνεται... Δεν επέλεξα καλούς. Δηλαδή συνεργάτες. Η συμφωνία έγινε για ποιο λόγο τότε. Δεν πήγαινε καλά το περιοδικό? Όχι για όνομα του Θεού. Μια χαρά πήγαινε. Γιατί ήταν και χρυσές οι εποχές τότε. Μια χαρά πήγαινε. Τα περιοδικά πήγαιναν μια χαρά. Η εταιρεία δεν πήγε καλά, διότι έκανα το λάθος να λάβω μέρος στην ίδρυση ενός λιθογραφείου. Γιατί τότε η εταιρεία μας διέθετε περίπου 600 εκατομμύρια δραχμές τότε, εκείνα τα χρόνια, για εκτύπωση και βιβλιοδεσία. Κάποιος των περιοδικών μας, γιατί είχαμε, σας είπα, πολλά περιοδικά, με 12, 13, 14, δεν θυμάμαι πόσα είχαμε. Κάποιος λοιπόν μου είπε, παλιός τεχνικός, γιατί δεν κάνουμε μια εταιρεία να τυπώνεις τα περιοδικά σου, αντί να δίνεις τόσα πολλά χρήματα σε τρίτους. Μου φάνηκε λογικό. Και η εταιρεία μου έλαβε μέρος σε αυτό το λιθογραφείο με 40%. Και εγώ έγινα πρόεδρος επί τιμή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε δύο χρόνια μέσα αυτή η εταιρεία είχε καταστραφεί από τους ας πούμε συνεταίρους μου. Για ποια χρονολογία μιλάτε? Είχε 2000-2001. Σε 1999-2000. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην εταιρεία? Τεράστιο, γιατί εξαφανίστηκε ένα τεράστιο ποσό από το ταμείο του λιθογραφείου, το οποίο καλύφθηκε ουσιαστικά από τις τεχνικές εκδόσεις. Και έφτασε η ώρα όπου αργότερα... Και κάποια στιγμή οι τεχνικές εκδόσεις κατέρευσαν κάτω από το βάρος αυτού του λάθους που ήταν δικό μου. Όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη, όποιος κάνει πράγματα κάνει και λάθη. Εγώ έκανα 10 πράγματα, 8 σωστά και 2 λάθη. Τα οποία τα πλήρωσα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και το 2006 η εταιρεία πουλήθηκε σε έναν άλλο εκδοτικό οργανισμό και ουσιαστικά πέθανε. Οριστικά. Πώς έφτασε η στιγμή να καταρρεύσει το οικοδόμημα αυτό που φέρει την ονομασία κυρίως, θα έλεγα, τέσσερις τροχοί? Μα δεν είναι η τέσσερις τροχοί, είναι ο ήχος, η πτήση. Και τα υπόλοιπα περιοδικά τα οποία είχατε στο νομικό σας. Μα σας είπα προηγουμένως ότι λόγω των βαρών που δημιούργησε η υπεξαίρεση στο λιθογραφείο, που εκλήθησαν οι τεχνικές εκδόσεις να τα καλύψουν, γιατί είχαμε υπογράψει τις εγγυήσεις για να γίνει το εργοστάσιο. 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές τότε, θυμάμαι. Πολύ υψηλό το νούμερο αυτό. Κατέρευσε η εταιρεία μου, γιατί εγώ δεν ήθελα να λερώσω το όνομά μου. Πούλησα λοιπόν όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία και την εταιρεία, η οποία πήγε σε μια άλλη εκδοτική εταιρεία και μέσα σε ένα χρόνο είχε καταβροχθιστεί από την άλλη εκδοτική εταιρεία. Κύριε Καβαθά, πώς αισθάνεστε που αυτή τη στιγμή
Υπερήφανος. Δεν έχετε στα χέρια σας το παιδί το οποίο δημιουργήσατε. Υπερήφανος. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έχει, εκεί που πήγε, υπερήφανος. Σε, που, όταν λέτε εκεί, σε αυτό το χάλι, αν μπορούσαμε να το πούμε. Όπου πήγε, δεν ξέρω που πήγε. Ούτε θέλω να το συζητήσω καν. Το νέο περιοδικό Τέσσερις Στροχή, η νέα Τέσσερις Στροχή. Λυπημένος, γιατί είναι όλη μας η ζωή εκεί. Mm-hmm. Στις τεχνικές εκδόσεις γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και σπούδασαν 135 παιδιά. Με τους γονείς τους να εργάζονται στην εταιρεία. Κάποια στιγμή η εταιρεία, όπως σας είπα, πέθανε. Αγοράστηκε από μια άλλη εκδοτική εταιρεία, η οποία είχε το management και την οδήγηση στο σημείο που είναι σήμερα. Είναι πολύ απλό. Βγαίνουν σήμερα οι Τέσσερις Στροχή. Νομίζω πως ναι. Ένα καινούριο περιοδικό φέρει την ονομασία Τέσσερις Στροχή. Μέσα σε αυτό το περιοδικό δεν υπάρχει το όνομα Κώστας Καβαθάς. Μα πώς θα μπορούσε να υπάρχει, αφού όλη αυτή η ιστορία είναι για να μην υπάρχω εγώ. Γιατί το λέτε αυτό? Συνομώτησα δηλαδή εναντίον σας. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τέτοιες βαριές κουβέντες. Απλώς είπα ότι όλη αυτή η ιστορία. Έγινε κάτι, να το πω λίγο έτσι πιο απλά. Έγινε κάτι που ήθελαν όλοι να βγάλουν εκτός τον Κώστα Καβαθά για τον ΑΒ λόγο. Κοιτάξτε, αυτή είναι η ιστορία γραμμένη. Και αν κάνει διαβάσει. Η ιστορία όμως που λέτε είναι γραμμένη, μου επιτρέπετε. Όχι, είναι Η ναι, ιστορία λέει Τέσσερις Στροχή ίσον Κώστας Καβαθάς. Άλλο, η ιστορία που ξέρετε. Εδώ βλέπουμε Τέσσερις Στροχή χωρίς Κώστα Καβαθά. Γι' αυτό κάνω και εγώ την ερώτηση. Η ιστορία που ξέρετε εσείς και πάρα πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσοι είναι, αναγνώστες. Αλλά η ιστορία που μου μιλάτε τώρα είναι μια ιστορία που την έφτιαξαν άλλοι, όχι εγώ. Ποιο είναι το καθεστώς που επικρατεί? Δεν θέλω να μιλήσω για το καθεστώς που επικρατεί. Ναι. Οι τεχνικές εκδόσεις έχουν καταστραφεί, έχουν φτωχεύσει σε βαθμό που εγώ κινδυνεύω να μου πάρουν και το σπίτι εμένα. Το μόνο πράγμα που έχω μαζί με τη γυναίκα μου, το σπίτι, έχουμε μισό-μισό. Κινδυνεύω να μου το πάρουν και αυτό. Θα ξέρετε ότι με συνέλαβαν πριν από ένα μήνα, ενάμιση, για χρέη προς το δημόσιο. Δεν το ξέρετε? Ναι, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε. Τι ακριβώς συνέβη? Ήταν τα χρέη της εταιρείας αυτής που σας λέω, του λιθογραφείου, για τα οποία εγώ δεν γνώριζα. Α, τώρα μιλάμε για την υπόθεση η οποία ήταν πριν από 13 χρόνια πριν. 13 χρόνια πριν. Για τα οποία εγώ δεν γνώριζα τίποτα, απλώς είχα συνεχώς δικαστήρια για ίκαση, μήκα, τσμέδε, τβέδε, που δεν είχαν πληρώσει. Οι άνθρωποι που διήφυναν την εταιρεία τότε, εγώ πήγαινα συνεχώς στα δικαστήρια. Ήμουν κατηγορούμενος και αθωωνόμουν, γιατί δεν είχα ουσιαστικό ρόλο στο τρέξιμο αυτής της εταιρείας. Είχα χρησιμοποιηθεί για να πάρουν τις εγγυήσεις, για να πάρουν τα δάνεια. Το όνομά μου μετρούσε και τα χρόνια και το όνομα της εταιρείας μου. Νομίζω ήταν μετράει άλφα. Ακόμα και σήμερα. Δεν μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη ξεγράψει ένα τέτοιο όνομα. Έβαλα λοιπόν βλακωδό στην υπογραφή μου και σαν εταιρεία και σαν άτομο και το πλήρωσα με τη ζωή μου όλη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η σημερινή Τέσσερις Στροχή είναι η Τέσσερις Στροχή που ξέραμε. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Θα σας παρακαλούσα να μιλήσουμε για ό,τι άλλο θέλετε, διότι. Δεν ξέρω, δεν είναι πράγμα που με ενδιαφέρει. Σεβαστό. Ναι, πείτε μου λίγο κάτι. Είναι σαν να ρωτάτε. Έκλεισε το περιοδικό δημιούργημά σας, το παιδί σας. Ναι. Όχι, δεν έκλεισε. Και ξανά άνοιξε. Από άλλη εκδοτική εταιρεία. Ναι. Και ξανά άνοιξε. Σας έγινε πρόταση συνεργασίας με αυτό το περιοδικό? Ναι, μου έγινε. Από τον κύριο Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, ο οποίος με κάλεσε στο γραφείο. Με πήρε τηλέφωνο και πήγα στο γραφείο του και μου είπε ότι. Αγαπημένε μου, θέλω να σου προτείνω να γράφεις τους Τέσσερις Στροχούς. Και είπα εγώ, έλα ρε, μην το λες. Μην μου πείτε ότι σας έγινε και οικονομική πρόταση. Ναι, βέβαια, έγινε και οικονομική πρόταση, ότι δεν μπορούν να πληρώσουν πάνω από 2.000 ευρώ. Τα λέω χιουμοριστικά. 2.000 ευρώ, συγγνώμη, μεικτά ή καθαρά, όχι, καθαρά. Δεν τα λέω με κακία. Τα λέω με το χιούμορ που νομίζω ότι εξακολουθεί να με διακρίνει. Mm-hmm. Όταν τα πράγματα λοιπόν έχουν φτάσει εκεί, δεν ασχολείσαι. Δεν τραβάς μία γραμμή. Οι άνθρωποι στη ζωή τους έχουν περιόδους. Όσοι κοιτάνε πίσω νομίζω ότι κάνουν λάθος. Εγώ κοιτάω μπροστά. Τι πιστεύετε, κύριε Καβαθά, πείτε μου λίγο. Οι τεχνικές εκδόσεις και ό,τι έφτιαξαν και όσους ανθρώπους και έκαναν αναγνώστες και που μου λέτε εσείς ότι ρωτάνε κτλ. Είναι η ζωή μου. Δημιούργησαν καλώς κακώς αυτοκινητιστική κουλτούρα στην Ελλάδα. Εγώ δεν νομίζω ότι δημιούργησαν. Μην το λέτε αυτό, γιατί ξέρετε λίγο που παρεσβάλλεται. Δεν είναι. Μην το λέτε αυτό. Δεν δημιούργησαν αυτοκινητιστική κουλτούρα. Δεν μπορεί να λέτε
Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ενοχλούμε πάρα πολύ ότι δημιούργησαν κουλτούλα λαμαρίνας. Ποτέ στην επαγγελματική μου ζωή δεν έγραψα ότι κανείς πρέπει να θαυμάζει τις λαμαρίνες τις βαμμένες. Ναι, αλλά υπάρχει κόσμος που θαυμάζει όμως τις λαμαρίνες. Όχι, όχι. Γιατί έλεγα πάντοτε και έγραφα. Δεν τις θεωρεί άψυχο προϊόν. Με συγχωρείτε, να σας πω αμέσως. Mm-hmm. Ότι αν κοιτάξετε στο web, στο ίντερνετ που λένε, είναι όλα μου τα άρθρα δημοσιευμένα από το 1958 μέχρι χτες. Σε ποια ιστοσελίδα, στο καβαθάς.com. Άμα βάλετε καβαθάς και ένα μία λέξη δίπλα, ξέρω, καβαθάς Σκόπια, καβαθάς Φεράρι, καβαθάς Λότους, καβαθάς Τσάπμαν, καβαθάς ό,τι θέλετε. Α, εκεί πέρα βγαίνουν τα άρθρα δικά σας. Θα σας βγάλει τα άρθρα που έχω γράψει για αυτά τα πράγματα. Θα δείτε λοιπόν ότι ποτέ δεν ήμουν θαυμαστής της βαμμένης λαμαρίνας, αλλά των ανθρώπων που τη σχεδίαζαν και την έφτιαχναν και την παρήγαγαν και την πούλαγαν στους ηθαγενείς, οι οποίοι οι ηθαγενείς μέσω των ηγετών τους, των πουλημένων, δανείζονταν από την Deutsche Bank και δεν ξέρω ποιες άλλες τράπεζες για να αγοράσουν τα προϊόντα τους και να κρατάνε τους εργαζόμενους στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ρωσία, στην Ιουγκοσλαβία, στην Αίγυπτο, στην Μαλαισία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα τώρα, ευτυχισμένους, παίρνοντας δάνεια. Αν αυτό λοιπόν το βρίσκεται να έχει λογική και πιστεύετε ότι εγώ έκανα αυτό το έγκλημα, πείτε το πάλι. Ποτέ δεν το έκανα. Εγώ πάντοτε μιλούσα για την τεχνολογία. Είναι αναλόγως από ποια οπτική γωνία το βλέπει κάποιος. Μα έτσι το έβλεπα πάντοτε. Mm-hmm. Είναι δυνατόν ποτέ να θαυμάζω. Θαυμάζω τις Φεράρι, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτός ο γέρος που τις έφτιαξε, που δεν θέλω να κάνω και έναν άλλο χαρακτηρισμό, που το ξέρουν μόνο οι του εσωτερικού κύκλου, είχε μια τρέλα, μάζεψε γύρω του μηχανικούς, νεαρούς, Ιταλούς και φωτισμένους ανθρώπους και έκανε αυτό το θαύμα που έκανε. Και δημιούργησε. Εξάγει τα αυτοκίνητά του σε όλο τον πλανήτη, το αγοράζουν οι πάμπλητοι, ξέρω εγώ που λέγονται εκεί στις χώρες του κόλπου, εμμύριδες είναι αυτοί, και η Ιταλία φέρνει πολύτιμο συνάλλαγμα. Εμείς τι εξάγουμε, τι κατασκευάζουμε, 40 ολόκληρα δυστυχώς, χρόνια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τίποτα, ούτε μπουλόνια για... Βλέπετε λοιπόν πόσο λάθος κάνουν όσοι πιστεύουν ότι η τέσσερι στροχή και ο ήχος και η πτήση... Ναι, αλλά στηρίξατε κατά το παρελθόν προσπάθειες σημαντικές Ελλήνων που έκαναν την κίνηση να πούν θα βγάλουμε το ελληνικό αυτοκίνητο. Βλέπε πόνοι, βλέπε χιλιάδες πράγματα. Δεκάδες προσπάθειες και με συγχωρείτε που μιλάμε, είναι υψηλός ο τόνος της φωνής μου. Όχι, και καλά. Ξέρετε γιατί είναι? Γιατί όλες αυτές τις προσπάθειες όρμησε ο Κάλαθος και τις άρπαξε. Στο Δήμο Αθηναίων με τον Μακαρίτη τον Τρίτσι, στους τέσσερις τροχούς τους ίδιους, οι διαγωνισμοί σχεδίασης, ο Σωτήρης ο Κοβός που σχεδίασε το Γιάρης, ο Γιώργος ο Μιχαήλ που έφτιαξε το φάρμα, και εγώ που το έφτιαξα το φάρμα, μαζί το φτιάξαμε το φάρμα. Το φάρμα, ναι. Πήραμε 5 ανοιχτά δάχτυλα όλοι εμείς. Κανείς ποτέ δεν μας κάλεσε να μας ρωτήσει ένα πράγμα. Και το λέω με πίκρα. Και μιλάτε τώρα για άλλες εποχές. Τώρα που είναι σύγχρονες εποχές, ακόμα και τώρα εγώ θα συμπληρώσω. Κανένας δεν έρχεται για να πει αυτή την τρέλα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Πώς θα γίνει να τα βάλουμε κάτω, να ορθοποδήσει μια κατάσταση, να μπορέσουμε και εμείς να δημιουργήσουμε τη δικιά μας βιομηχανία. Ακούστε γιατί. Πρέπει να έχει το κάτι της. Άμα δεν έχει το κάτι της. Όταν λέει το κάτι της, δηλαδή να πάρει κάτι κάποιος να λαδωθεί. Το κάτι της τους. Άμα δεν έχουν το κάτι της τους από κάπου, δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς αυτό που μας λέτε. Στη ζωή μου κάτι της δεν ζήτησα ούτε από κόμμα, ούτε από κυβέρνηση, ούτε από κανέναν. Κύριε Καβαθά, τι πιστεύετε ότι οδήγησε ανθρώπους? Και μου επιτρέπετε να το πω που εσείς τους κάνετε και ανθρώπους και κάτω από το βαρύ όνομα και την ανοχή σας να σας προδώσουν ασύστολα. Δεν θέλω να πω λέξη, δεν είναι του επίπεδου να έχω αυτή η συζήτηση. Δεν το σχολιάζω. Νομίζω ότι οι αναγνώστες και ο κόσμος έχει αρκετή κρίση για να καταλάβει. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτό. Με τους συνεργάτες σας πριν από λίγες εβδομάδες ανταλλάξατε κάποιες βαριές κουβέντες μέσω επιστολών. Δεν ανταλλάξα καμία βαριά κουβέντα. Θέλω να το διευκρινίσω και αυτό αφού μου δίνετε την ευκαιρία. Βεβαίως. Έγραψα στο web και κοιτάξτε εδώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Την εξής φράση, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι ο Κώστας και η Σοφία η εταιρεία του Κώστα και της Σοφίας Καβαθά καθυστέρησε έστω και μία ώρα να καταβάλει τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων από το 1970 έως το 2006 που τη χάσαμε, χαρακτηρίζεται ως τσογλάνη. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί με είχαν κρεμάσει τέτοια άτομα στα μανταλάκια.
Δεν είπα εγώ ποτέ για τους εργαζόμενους στο διαγράμμα. Δεν τρελάθηκα ξαφνικά. Αυτοί που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν παράφρασαν τη φράση μου και την έκαναν σημαία. Για αλλά ποιο εγώ λόγο δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν αφού ήξεραν, πράγμα. Κάποιοι μεγάλωσαν στο περιοδικό σας, αλλά βγήκανε και μεγάλωσαν. Mm-hmm. Αυτοί που μεγάλωσαν να καθίσουν το βράδυ και να σκεφτούν τι έκαναν. Και αυτοί που έπαιρναν 8, 10 και 12 χιλιάδες το μήνα μαύρα. 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 Και αυτοί είναι που έχουν βγει αυτή τη στιγμή και σας κατηγορούν. Δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ λέω τι είναι. Είναι σε εσάς, στη ζούγκλα. Για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Mm-hmm. Είναι στην εφημερίδα Morning Star του Σικάγου. Δεν είναι στους τέσσερις. Γενικότερα με αυτή την, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, κόντρα που έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει κόντρα. Από μένα δεν υπάρχει καμία κόντρα. Δεν θα υπάρξει κάποια συνέχεια, είτε δικαστική, είτε για να βρεθεί κάποια λύση. Μα τι λέτε, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος στη δική μου θέση, μετά από αυτά που έχει κάνει στη ζωή του, να τρέχει στα δικαστήρια για να δικαιωθεί από τι έχετε να πείτε, κύριε Καβαθά. Κάποιοι λένε ότι όταν πουλήσατε την εταιρεία, εισπράξατε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Είναι γραμμένο αυτό και όσοι το λένε είναι τουλάχιστον γελοί. Δώστε λίγο την απάντηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι γραμμένο. Mm-hmm. Πήραμε 3,5 εκατομμύρια εγώ και η γυναίκα μου για να πουλήσουμε το 51%, από τα οποία εγώ, γιατί δεν ξέρω, η γυναίκα μου δεν έχω εμπλακεί στα οικονομικά της, mm-hmm. ποτέ. Mm-hmm. Και αυτό το ξέρουν οι συνεργάτες μου οι παλιοί. Εγώ πήρα τα χρήματα αυτά και έδωσα πίσω στην εταιρεία μου το 1 εκατομμύριο. Γιατί μου είπαν ότι είναι το 1 τέταρτο των εγγυήσεων που η εταιρεία μου πλήρωσε για την Alpha Press. Άρα τι πήρα εγώ. Πήρα κάποια χρήματα, έδωσα στους φίλους μου που με βοήθησαν πριν καταρρεύσει η εταιρεία τα δανεικά που είχα πάρει, 80, 60, 40, και έχουν περάσει από τότε 7 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύετε να χάσετε και το σπίτι σας, όπως μας λέτε. Ακριβώς. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πού μπορεί δεν κάποιος θέλω, να... Δεν θέλω ούτε με ενδιαφέρει δικαιοσύνη ούτε τίποτα. Ο κόσμος έχει κρίση και μπορεί να καταλάβει τι έγινε. Εμείς θέλαμε σήμερα να βγούμε να συνομιλήσουμε γιατί θέλουμε και εμείς αλλά και ο κόσμος και ξέρετε ότι είναι πολλοί οι οπαδοί σας, εγώ θα έλεγα, πολλοί αυτοί που έχουν μεγαλώσει με Κώστα Καβαθά, να ακούσουν την αλήθεια και να ακούσουν την αλήθεια από τον ίδιο τον Κώστα Καβαθά. Είπα, είναι δυνατόν από το 1970. Γιατί υπάρχουν φήμες πάρα πολλές. Εμείς δεν μας αρέσουν οι φήμες και μας αρέσει να λέμε και την αλήθεια. Από το 1970 έως το 2006 να μην έχει καθυστερήσει ούτε μία ώρα η εταιρεία στις καταβολές των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών που έχει πληρώσει 25 εκατομμύρια ευρώ κατά δήλωση του οικονομικού διευθυντού της εταιρείας που μας αγόρασε. Όχι δική μου. Οι τεχνικές εκδόσεις έχουν δώσει για ασφαλιστικές εισφορές 25 εκατομμύρια ευρώ τα 36 χρόνια. Είναι δυνατόν να τρελάθηκα εγώ ξαφνικά όταν με αγόρασαν και όταν η πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 4-2. Τι λέτε, πώς γίνεται αυτό το θαύμα δηλαδή, να μην είμαι εγώ εντάξει στις υποχρεώσεις μου όταν άλλος κάνει το running. Τι σας λένε οι πρώην συνεργάτες σας, τι σας λένε, το δεξιδές χέρι που ήταν ο Στράτσο Χατζηπαναγιώτου. Είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει μεγαλώσει με εσάς. Δεν τον γνωρίζω. Δεν γνωρίζω το όνομα. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Πού μπορούν να διαβάσουν οι πιστοί. Στο ιστολόγιο. Είναι όλα το οποίο είναι το www.kavathas.com. Με δύο δε.com. Μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Παρακαλώ. Ποιο είναι το αυτοκίνητο το οποίο δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Κώστας Καβαθάς. Εννοείται αν ήταν ο Κώστας. Οδηγικά. Οδηγικά εφοπλιστής, ιδιοκτήτης ομάδας. Ναι, πείτε το όπως θέλετε. Επιχειρηματίας, του καθόταν το Τζόκερ, είχε πολλά λεφτά. Τζόκερ, είχε... αν πουλάγε τηλέφωνα στο ελληνικό κράτος. Όλα αυτά. Δεν θα ήμουν ποτέ τέτοιο, αλλά αν είχα έτσι τη δυνατότητα και δεν είχα τύψεις, θα αγόραζα μια F60 ή F40. Μια Ferrari. Μια Ferrari, Ναι, γιατί είναι καθαρό κανονικό. Είναι Μόνικα Μπελούτσι. Αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, γιατί ξέρω ότι η αγάπη σας η μεγάλη είναι και τα αεροπλάνα. Κοιτάξτε, πρώτα έμαθα να πετάω και μετά να οδηγώ. 17 χρονών πήγα, 17,5 χρονών πήγα σόλο. Εξού και τα περιοδικά τα οποία είχατε και αφορούσαν τα αεροπλάνα. Αλλά σας παρακαλώ, δεν θέλω, δηλαδή παρασύρθηκα κι εγώ, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το... Από το 2006 και μετά η εταιρεία πέθανε. Δεν με αφορά. Όσα έγιναν δεν ήταν κάτω από τον έλεγχό μου. Ήταν κάτω από τον έλεγχο
της εταιρείας που την αγόρασε. Με λίγα λόγια και για να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Γιατί είστε ο πρώτος από τους συναδέλφους που σκέφτηκε ότι υπάρχω κι εγώ, ότι υπάρχουν τεχνικές εκδόσεις. Υπάρχουν τεχνικές εκδόσεις. Ναι. Εγώ για να πω και κάτι, το οποίο το έχω ζητήσει με φίλους μου. Δεν θα ξεχάσω πραγματικά, όταν ήμουν μικρός και στο εξοχικό εκεί το οικογενειακό, μαζευόμασταν η παρέα και με ένα περιοδικό 4 τροχή ξεφυλίζαμε κάναμε γκάλοπ. Ποιος αρέσει σένα, ποιος αρέσει εμένα. Ποιος αρέσει σένα και βγάζαμε στο τέλος το πόρισμα. Και δεν θα ξεχάσω και ένα ιστορικό περιοδικό, συγγνώμη, 4 τροχή με την Αλφα Ρωμαίο, την RCZ. Την οποία σε ένα ταξίδι σας έκλεψαν το λογότυπο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και με τράξη. Το έχω ακόμα αυτό το περιοδικό. Έξω από την Πολόνια. Να σας πω, πω ένα χαρακτηριστικό. Ένα χαρακτηριστικό έχει να κλείσουμε, αν θέλετε. Που λέτε για τις παλιές εποχές και τα όνειρα και τα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις καλές εποχές. Υπάρχουν πάντα και άσχημες στιγμές. Ναι, αλλά το καλό είναι να θυμόμαστε και τις καλές εποχές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, κοιτάξτε, όταν κατέρευσαν οι τεχνικές εκδόσεις με τον τρόπο που κατέρευσαν, που σας λέω, επαναλαμβάνω, είναι δικό μου λάθος. Δεν θέλω να πω ότι ναι. Εγώ έκανα το. Αυτός που είναι επικεφαλής κάνει τα λάθη. Mm-hmm. Ο λοχαγός κάνει το λάθος. Δεν κάνουν οι άντρες του. Έτσι. Όταν κατέρευσαν οι τεχνικές εκδόσεις, γράφτηκαν δύο μονόστιλα στις εφημερίδες. Όταν κατέρευσαν οι εκδόσεις, όπως λέω εγώ, χαρακτηρίζοντας το lifestyle γενικά, του Ρούλι Κουκλεντέ, υπονοώντας όλο το lifestyle, είδατε τρασέλιδα και τρισέλιδα σε εβδομαδιαίες εφημερίδες. Και εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα με χιούμορ, μα καλά στη ζωή μου δεν έχω κάνει τίποτα για να αξίζω τουλάχιστον μισθή σελίδα στην εφημερίδα που εργαζόμουν, η οποία με απέλησε χωρίς να μου πει τίποτα. Σταμάτησε να βάζει. Αναφέρεστε στην εφημερίδα το πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα, ναι. Σταμάτησε να βάζουν τα άρθρα μου χωρίς να μου πούνε ότι δεν είσαι καλός, ότι παλιώσες, ότι επαναλαμβάνεσαι, ότι είσαι γκρινιάρης, ότι είσαι ντενεκιάς ξεγάνωτος. Δεκτό. Δεν πήρατε ποτέ απάντηση για ποιο λόγο σας σταμάτησαν. Τηλεφώνησα και μου είπαν ότι ο διευθυντής μόλις βγήκε έξω και θα με πάρει. Έκανα το τρίτο μεγάλο λάθος στη ζωή μου να τηλεφωνήσω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Είμαι μεγάλης ηλικίας, έχω περάσει τα 90, έτσι δεν είναι. Και θα έπρεπε τουλάχιστον να μου κάνουν ένα τηλέφωνο, διευθυντικό δικαίωμα έχουν, το αναγνωρίζω, δικό τους είναι το μαγαζί, ό,τι θέλουν κάνουν, πάρουν ένα τηλέφωνο και να πούν, κοίταξε Κώστα Καβαδά, δεν μας κάνεις πια. Έχετε δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης, ας πούμε, αν εργαζόμουν για αυτόν, όταν έβγαλαν το πρώτο θέμα, ο Μάκης και ο Θέμος, μου τηλεφώνησαν και οι δύο και μου είπαν, θα βοηθήσεις την εφημερίδα. Και λέω, πλάκα μου κάνετε και οι δύο είστε φίλοι μου. Και είμαστε σε εφημερίδες μαζί χρόνια. Και βέβαια θα βοηθήσω. Μου λένε τζάμπα. Και βέβαια λέω, 18 μήνες, 2 χρόνια έγραφα δωρεάν στο πρώτο θέμα. Για να βοηθήσω. Τουλάχιστον ένα τηλέφωνο από τον κύριο Αναστασιάδη το περίμενα. Και το λέω στον αέρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, ότι παράπονο και τα λοιπά θα του κάνετε. Σας αντιμετώπισε σαν να ήσασταν ο τελευταίος συντάξης εφημερίδας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν στην εταιρεία που έφτιαξα εγώ, στις τεχνικές εκδόσεις, όταν έμπαινε μέσα η κυρία που καθάριζε τα γραφεία μας και μου έλεγε ότι είχε ένα πρόβλημα, καθόμουν και την άκουγα. Ξέρετε, γιατί αλλιώς δεν γίνονται εταιρείες. Ούτε εργάζονται άνθρωποι στην ίδια εταιρεία για 30 ολόκληρα χρόνια. Παίρνουν σύνταξη σε αυτήν. Κύριε Καβαθά, η ιστορία όμως γράφτηκε, θα έλεγα εγώ, και νομίζω ότι γνωρίζετε αν το όνομά σας έχει μείνει, έχει γραφτεί στην ιστορία ή όχι. Μπράβο, αυτή την ελπίδα έχω και θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν κάτι μου ξέφυγε, συγγνώμη από τον αέρα, αν κάτι μου ξέφυγε και δεν το ήθελα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ας πούμε εντός εισαγωγικών, το παράπονο είναι μεγάλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Καβαθάς. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς σας αφήνουμε, γιατί ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.